Τα αέρου, πες τους να πατήσουν το καμπανάκι και την εγγραφή. Εκεί, στην κάμερα. Γεια σας, το σημερινό βίντεο, όπως έχετε δει και από τον τίτλο, θα είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο haul από Jumbo. Έχω και μερικά πραγματάκια από ένα κινέζικο που πήγαμε, αλλά είναι κυρίως Jumbo. Πήγαμε με την αδερφή μου και τη μαμά μου. Και κάναμε λίγο μια μεγάλη ζημιά, αλλά είναι πράγματα που χρειαζόμαστε για το ενοικιαζόμενο που έχουμε. Οπότε το δικαιολογούμε έτσι. Είναι απαραίτητα πράγματα. Θα ξεκινήσω με κάτι λίγο βαρετό. Πήραμε δύο μαξιλάρια. Είναι μαξιλάρι με μικροίνες για παιδιά. Τα πήραμε γιατί έρχονται και παιδιά στο ενοικιαζόμενο με τις οικογένειές τους προφανώς. Οπότε θέλαμε και κάτι πιο συγκεκριμένο. Και είναι απλό άσπρο μαξιλάρι, μια χαρά. Αυτό, δύο τέτοια πήραμε. Το προσπερνάω. Πήραμε επίσης αυτά εδώ, τα οποία είναι υφασμάτινα συρτάρια. Έχουν μέσα πλαστική σακούλα, την οποία την κλείνεις και ρουφάς με τη σκούπα και μετά την κλείνεις. Και μπαίνουν όλα μέσα έτσι. Ελπίζω να δουλεύει. Είναι πάντως πάρα πολύ πρακτικό, γιατί αυτός ο όγκος εδώ πέρα δεν μαζεύεται και με το που θα γίνει έτσι όμως. Το βάζεις κάτω από το κρεβάτι, μέσα στην ντουλάπα, κάπου που σε βολεύει και είναι απλά ένα ύψος ελάχιστο σε σχέση με αυτό που ήταν. Πολύ πολύ πρακτικό. Πήραμε δύο τέτοια. Ένα για το εξοχικό, ένα για το σπίτι. Πήραμε πετσέτες. Διάφορα σετ προσώπου άσπρες και πράσινες. Και πήραμε και σε μικρά παρόμοια χρώματα, το άσπρο είναι ίδιο, και ένα έτσι απαλό δεραμάν. Ποιο χρώμα είναι αυτό? Τρεις τέτοιες μικρούλες και άσπρες το ίδιο και τρεις μεγάλες. Αυτές τώρα είναι για πρόσωπο, για μαλλιά, εξαρτάται τι βολεύει τον καθένα. Επίσης για την κουζίνα, αυτές σας τις είχα δείξει και πιο παλιά, είναι οι ίδιες ακριβώς και θέλαμε κι άλλες. Αυτές εδώ είναι από το κινέζικο. Αν είστε από Θεσσαλονίκη, λογικά το ξέρετε, είναι το Big εκεί πέρα στο Απολλώνια Πολιτεία. Αυτές εδώ πάλι είναι από το Jumbo, οι μικρούλες. Για να το βγάζω και από τη μέση, πήραμε και αυτόν εδώ τον κάδο, ο οποίος θέλουμε ένα κάδο για έξω, να είναι για ανακύκλωση, στο σπίτι δηλαδή. Και η κάδη που είχε, κάνα 15 και 20 ευρώ. Και επίσης δεν ήταν πολύ ωραία. Είδαμε όμως αυτό το οποίο είναι για τα άπλυτα. Και νομίζουμε ότι είναι πολύ ωραίο για ανακύκλωση. Το βρήκαμε, έκανε γύρω στα 12 ευρώ, αλλά οι αγαπημένες μου προσφορές που πάντα βρίσκω με έναν περίεργο τρόπο, αυτό που λέω, άντε μωρέ, δεν θα το πάρω, το βρίσκω μετά στις προσφορές. Δεν έχει καπάκι βέβαια, αλλά φτιάξουμε μπάζουμε, θα βάλω, δεν είναι τίποτα. Και το βρήκαμε 6. Επειδή λείπει το καπάκι, θα μου πεις, δεν είναι πρακτικό έτσι. Αλλά αν μπορείς να το φτιάξεις, γιατί όχι. Μου φαίνεται, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολλά 20 ευρώ για να κάνω, γιατί είναι κάδος. Πάρα πολλά μυρωδικά για να βάζουμε μέσα στα συρτάρια και σε αυτά που θα κρατάμε τα σεντόνια να μυρίζουν ωραία, γιατί όταν πια κλείνει το δωμάτιο και περνάνε μήνες, είναι ωραίο να έχουμε μέσα μυρωδικά τα σεντόνια και πετσέτες, γιατί αλλιώς όσο να είναι, επειδή είναι και χαλκιδική, μια υγρασία την έχει. Πήραμε φράουλα, αυτό το διάλεξα εγώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, είναι πολύ νόστιμη η μυρωδιά του. Πήρα αυτό εδώ το οποίο είναι με άρωμα ανθισμένου κρίνου. Πάρα πολύ ωραίο επίσης, πιο δροσερό, αλλά γλυκό πάλι. Αυτό που είναι κανέλα και μήλο, τέλεια μυρίζει, πιο χειμωνιάτικα βέβαια. Το βάλουμε στις κουβέρτες. Και βαμβάκι. Έτσι για πιο ελαφρύ, πιο φρέσκο. Για σεμί. Επίσης πολύ πιο δροσερό τα άλλα. Από το Jumbo πήραμε επίσης αυτό εδώ το βαπόνα. Για σκόρους. Αυτό εδώ το μπολ. Γενικά όλα τα πιάτα, ποτήρια, όλα τα διακοσμητικά έτσι και της κουζίνας και αυτά προσπαθούμε να τα έχουμε σε μπλε δραμάν σιέλα από χρώσεις και ξύλινα. Και πήραμε αυτό εδώ για σαλάτα, γιατί έχουμε ένα μπολ πλατή το οποίο είναι καρπούζι. Δεν είναι ούτε μπλε, ούτε δραμάν, ούτε ξύλινο. Αλλά είναι καρπούζι και ταιριάζει με κάτι ποτηράκια που έχουμε. Το είχα πάρει πάλι από Jumbo. Είναι όμως πιο πλατή, είναι για να βάζεις φρούτα μέσα. Οπότε πήραμε και αυτό για σαλάτα. Την κουζίνα επίσης αυτά εδώ. Έχουμε πάρα πολλούς τρίφτες. Αλλά για να είναι σετ, να φαίνεται έτσι λίγο πιο περιποιημένο, πιο προσεγμένο, πιο ολοκληρωμένο, πήραμε αυτό για να είναι σετ. Και αυτό επίσης. Γουδάρτι, αναδευτήρας. Γουδάρτι το λέω. Και αυτόν εδώ τον αποφλειωτή, επίσης το ίδιο στυλ, ξύλινο με μεταλλικό. Είναι ακριβώς το ίδιο με τα άλλα που έχουμε πάρει πιο παλιά, στο προηγούμενο Jumbo haul που έχω κάνει. Επειδή όπως σας είπα, θα έρχονται και παιδάκια, πήραμε και μαρκαδόρους. Έχουμε κάτι εκεί πέρα μαρκαδόρους πάρα πολύ, αλλά είναι από τότε που ήμουν εγώ
6 χρονών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον είναι απαρχαιωμένη. Και αυτή είναι της Giotto, που έχει μέσα πόσο χρόνο, 18, και βγαίνουν με νερό. Δηλαδή πλένονται και φεύγουν με το νερό, που σημαίνει, σας είχα και εγώ αυτός μικρή, που σημαίνει ότι είναι πολύ πρακτικό και για τον γονιό που θα το δώσει στο παιδί του να βάψει. Σουγκαρίστες, μάπες, που τις λέει ο μπαμπάς. Δύο μάπες. Πήρα πινέλα για μένα και την αδερφή μου, γιατί πήραμε καμβαδάκια, αν θυμάστε, από το προηγούμενο haul. Πολλά πινέλα. Η μαμά μου εννοείται ότι πήρε αυτά, κάθε φορά που πάμε θα πάρει. Εγώ πήρα αυτά εδώ τα γραμματάκια, είναι αυτοκόλλητα στα αγγλικά βέβαια. Και τα πήρα για scrapbook και τα λοιπά. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι να σχεδιάζω σελίδες και τέτοια. Και πήρα για αυτό εδώ το φάκελο των λιλά για τα αυτοκόλλητά μου. Λες και είμαι 15. Βασικά 5. Επίσης δύο επιλογές της μαμάς μου. Γυαλάκια και τα ίδια αλλά σε σακουλάκι. Πήραμε ξανά πυλό, τον άλλον το χρησιμοποιήσαμε που είχαμε πάρει. Μια χαρά ήταν, αλλά ήθελα να δοκιμάσω και αυτόν τη Stadler. Stadler. Το άλλο τέτοιο που σας είπα ότι πήραμε δύο. Πήραμε αυτόν εδώ τον καθρέφτη, οι οποίοι καθρέφτες είναι πανάκριμοι, αλλά αυτό είπαμε πανάκριμοι. Τέλος πάντων, εμένα μου φαίνονται πολλά, ας πούμε, να δώσω για ένα τέτοιο καθρέφτη. Ξέχασα τον τρίποδά μου στο εξοχικό, γι' αυτό είστε πάνω στα ηχεία του στεροφωνικού. Και αυτός έκανε 4 νομίζω και τον πήραμε γιατί θέλουμε να τον σχεδιάσουμε με να βάλουμε κλαδιά γύρω γύρω και κοχύλια, να τον κάνουμε έτσι καλοκαιρινό. Λάρη, θα την κάνεις τη ζημιά, είσαι έτοιμη να την κάνεις. Δείτε! Όχι ότι πίνω κρασί, αλλά είναι το αγαπημένο μου ποτήρι γιατί τα βγάλανε και σε ποτήρια κρασιού. Τέλεια! Πήρα 2. Ελπίζω να κρατήσουνε. Πάρα πολύ μου αρέσουν, είναι πάρα πολύ όμορφα. Εγώ πήρα επίσης αυτές εδώ τις ετικέτες, πάλι για scrapbook. Έχει αυτό το χρώμα το απαλό το καφέ με τα λουλούδια, λίγο έτσι πιο κλασικό σχέδιο. Και έχει 10 μέσα. Πήραμε και αυτό εδώ έτσι απλά για να είναι κάτι καινούριο στη συλλογή με τα επιτραπέζια που έχουμε εκεί. Νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα να κάνω στις διακοπές, να παίζω επιτραπέζια το βράδυ. Και είναι ναυμαχία, μην είναι ναυμαχία. Ένα πιο μικρό μπολ, αν θέλουν να κάνουν ας πούμε. Είχε τύχει κάποιοι να πάρουν ένα τέτοιο μπολ που είχαμε, μεγάλο έτσι διάφανο γυάλινο και να κάνουν τζατζίκι μέσα και μάλλον επειδή ήταν μεγάλο το μπολ δεν υπολογίσαν και καλά και είχε μείνει εκεί πέρα που φύγαν, είχε μείνει 10 πιάτα τζατζίκι, οπότε τους πήραμε ένα πιο μικρό, αν θέλουν να κάνουν μείγμα για κρέπες, να θέλουν να καθαρίσουν μέσα κάτι. Αλλά είναι πολύ όμορφούλη και είναι στο θέμα του μεταλλικού ξύλινου όπως είναι και τα άλλα. Πήραμε αυτά εδώ τα προστατευτικά στρώματος, τα οποία είναι απορροφητικά, για να μην περνάει στο στρώμα αν θα κάτσουν με το μαγιό, αν θα ρίξουν πάνω κάτι κτλ. Να μην περνάει όλο στο στρώμα, γιατί πιο εύκολα πλένεις αυτό παρά το στρώμα, δεν το ευκαθιστάς εύκολα και είναι και καινούργια. 2, ένα για το κάθε κρεβάτι. Η μαμά μου πήρε και αυτές εδώ τις αρωματικές ταμπλέτες σε σακουλάκια. Με άρωμα λεβάντας. Τις βάζεις στα ρούχα προφανώς για να μην πηγαίνουν σκόρπαλοι. Εκεί πέρα που παίρνουμε και τα κουτιά που σας έδειξα τα υφασμάτινα έχει και πλαστικά και εμείς θέλαμε πλαστικά που να κλείνουν καλά με καπάκι για να μπορέσουν να κρατήσουν τα ρούχα και τα σεντόνια και όλα αυτά προστατευμένα από την υγρασία γιατί όπως σας είπα είναι στη χαλκιδική μπροστά στη θάλασσα οπότε όσο να είναι μια υγρασία την έχει. Και δεν ξέρω αν ακούγεται όλη αυτή η φασαρία που κάνει Tyro, πάντως είναι η Tyro που παίζει με ένα κουδουνάκι και ένα κουτί. Αλλά βρήκαμε αυτά εδώ, τα οποία είναι full πρακτικά γιατί έχουν τη σακούλα που εννοείται ότι προστατεύει και τα ρούχα από την υγρασία και τα μικραίνει κιόλα στον όγκο αυτό που έχουν. Και θέλαμε και κουτιά για να μεταφέρουμε πράγματα από το ένα σημείο στο άλλο. Γιατί όταν ετοιμάζουμε το ένα δωμάτιο και καθαρίζουμε το άλλο, πάμε και φέρνουμε πράγματα. Αλλά πάλι μας φάνηκε λίγο υπερβολή, ας πούμε, να δώσουμε 10 ευρώ για ένα κουτάκι. Στις προσφορές φυσικά βρήκα αυτό εδώ το κουτί, το οποίο ήταν 1 ευρώ. Κάτι τέτοιο, χωρίς καπάκι πάλι, αλλά για τη μετακίνηση που το θέλουμε είναι ότι πρέπει. Τα βάζεις μέσα, να μετακινήσει. Το μετακινείς πάλι. Το ίδιο και αυτό εδώ, το οποίο είχε βγει 3 ευρώ νομίζω και έχει και ροδάκια. Οπότε βάζεις μέσα πράγματα και το πας από ένα δωμάτιο στο άλλο. Είναι πάρα πολύ πρακτικό, του λείπει πάλι το καπάκι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βρούμε καπάκια μόνα τους. Δεν είναι, κοίταξα να σας πω την αλήθεια, γιατί οι προσφορές είναι πάντα στο τέλος, οπότε δεν γύρισα πάλι πίσω. Εδώ. Αλλά όπως και να έχει, εμείς που τα θέλουμε για μετακίνηση, το καπάκι μας είναι και λίγο περιττό. Πήραμε και αυτές εδώ τους σταγόνες για την τουαλέτα, για να μυρίζει ωραία. Νομίζω ότι τα άλλα που τα βάζεις μέσα, που είναι έτσι σε μπλίτσες και έχουν μέσα το άρωμα, είναι υπερβολικά πολύ πλαστικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που μπορούσα να βρω, που να περιέχει λιγότερο πλαστικό. Αν εσείς έχετε καμία καλύτερη λύση, πείτε μου, γιατί όσο μπορούμε προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα
πλαστικά είναι αυτό εδώ το μικρό μπουκαλάκι και λέει ότι αρκεί μία σταγόνα. Θεωρώ ότι θα πάει για πολλές, για πολύ καιρό. Πήραμε αυτές εδώ τις χαρτοπετσέτες, οι οποίες είναι οικολογικές από, κάπως το λέει, από αναγεννημένο χαρτοπολτό. Χαρτί το οποίο έχει πεταχτεί σε ανακύκλωση και έχει γίνει χαρτοπολτός και ξανά έγινε χαρτοπετσέτα. Σκουπίζω οικολογικά. Γενικά προσπαθούμε να παίρνουμε μόνο οικολογικά και σφουγγάρια και σακούλες και καλαμάκια και όλα αυτά να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Αυτό εδώ το πήραμε για μας. Δεν είναι για πάνω, οπότε δεν μας ενοίγει το πολύ πώς μοιάζει. Αλλά αρκεί να είναι πρακτικό και να μπορούμε να κάνουμε και κάποιες πατάτες. Για το σπίτι μου τώρα πήραμε αυτό εδώ, το οποίο είναι για μπάνιο κανονικά, αλλά το πήραμε για την κουζίνα μάλλον, για να βάζουμε μέσα το καθαριστικό για τα πιάτα. Και μου άρεσε πολύ το σχέδιο, το βρήκε η μαμά μου, αλλά μου άρεσε πολύ έτσι σαν... πώς είναι το αλάτι πριν το... σαν κρύσταλος τέλος πάντων, αλατιού. Είναι πολύ όμορφο. Ήταν ωραίο έτσι γιατί θα φαίνεται και από πίσω το χρώμα από το σαπούνι. Για το εξοχικό πάλι πήραμε αυτό εδώ για να βάζουμε ρολό κουζίνας πάνω, χαρτί κουζίνας. Από το κινέζικο πήραμε διάφορα πραγματάκια. Βρήκαμε αυτό εδώ πέρα το καπάκι για τηγάνι, το οποίο το είχε από 4 ευρώ ένα, κάτι τέτοιο. Δύο σετ με προκλωματοθήκη, μαξιλαροθήκη και... όχι, συγγνώμη. Δύο σετ με κατωσέντονο, πανωσέντονο και δύο μαξιλαροθήκες, λευκά. Τελείως. Επίσης από το τζάμπο πήραμε ένα κουβάσο πλήστα. Και πήραμε και τρία ποτήρια κρασιού για πάνω, γιατί το είχαμε δύο και το έσπασα το ένα. Και τέλος πήρε η μαμά μου αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο το βάζεις στα παπούτσια για να μην γλιστράει το πόδι, να περπατάς πιο άνετα. Αυτά πήραμε, ήταν πάρα πολλά, δηλαδή δύο σακουλάρες τεράστιες και δύο πιο μικρές από το κινέζικο και μέσα στον κάτω. Κυκλοφορούσα με τον κάθε των απλήτων έτσι, με πράγματα μέσα. Νομίζω όμως ότι κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Πείτε μου τι αγορά κάνετε εσείς πρόσφατα, τι πήρατε τελευταία από τζάμπο ή κάτι τέλος πάντων που να σας έμεινε και να θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μου. Αγάπη μου, θες να πεις γεια. Γεια σας λοιπόν από μένα και την Τάιρου, ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, εάν δεν έχετε κάνει. Να με ακολουθήσετε στα social media που θα βρείτε από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας! Το καπάκι μας είναι και λίγο πυρετό. Πυρετό. Τάιρου! 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 Και έχουν μέσα... κάμερα. Είσαι κούκλα. Έλα, τι. Τι. Άουτς. Ναι.